Για την πρωτοφανή επίθεση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας σου στο Ήλιον, μίλησε ο Γιώργος Νταλάρας χθες στον τύπο. Πιστεύοντας ότι έκανε το καθήκον του, συνέχισε να τραγουδά, ακόμη και όταν τα γιαούρτια που του είχαν πετάξει σκέπασαν το σακάκι του. Είστε καλοδεχούμενοι και εσάς που σας αρέσουν τα τραγούδια και εσάς που δεν σας αρέσουν. Εγώ είμαι εδώ γιατί το θέλω και επειδή πιστεύω ότι οι πράξεις είναι καλύτερες από τα λόγια. Ο καθένας κρίνει. Ο καθένας πράττει και κρίνει. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως ένιωσε κατά τη στιγμή της επίθεσης και ποια είναι η θέση του μπροστά σε όλους εκείνους που στέκονται απέναντί του και τον κατηγορούν. Ένιωσα λύπη γιατί δεν είχα το χρόνο να μαζέψω αυτούς τους ανθρώπους και να μιλήσω μαζί τους. Είδα μια κακία και μια βία. Παρόλα αυτά, ούτε μια στιγμή δεν μου πέρασε από το μυαλό να κατέβω από τη σκηνή, γιατί αυτό τους θυμώνει, η αντοχή των ανθρώπων. Από την άλλη, δεν είναι και πολύ αντρικό να αποδοπατάς γυναίκες και παιδιά και να θέλεις να ανέβεις σκηνή για να κάνεις τι. Να χτυπήσεις έναν άνθρωπο μόνο του που κατάει μια κιθαρά. Ο Γιώργος Νταλάρας εξηγεί γιατί συνέχισε να τραγουδά παρά τα υβριστικά συνθήματα, τα γιαούρτια και τις καρέκλες που έπεφταν πάνω στην εξέδρα. Μείναμε όλοι εκεί. Δεν έφυγα εγώ, δεν έφυγε κανείς. Τα έχω ξαναπεράσει βέβαια αυτά. Στην επταετία παίζαμε σε ένα κέντρο στην παραλιακή και η αστυνομία να μας συλλάβει. Η ορχήστρα έφυγε και μείναμε ο Νικολόπουλος, ο Λαβράνος και εγώ. Παραμένοντας ψύχρεμος, ο Γιώργος Νταλάρας, παρά τις έντονες αποδοκιμασίες, δεν σταμάτησε να τραγουδάει, αλλά προσπάθησε να τους ηρεμήσει. Την αυταρκία μου και την αυτονομία μου, την ιδεολογική και την κοινωνική, αυτή πληρώνω. Φοβούνται την αντοχή μου, τη διάρκεια και τις απόψεις μου. Δεν θέλουν τους ανθρώπους ελεύθερους. Εγώ όμως είμαι παρόν ακόμη. Αισθάνομαι πολύ πιο κοντά σε αυτούς τους νέους ανθρώπους από ό,τι νομίζουνε. Δεν ξέρω γιατί με βλέπουν σαν εχθρό τους, αλλά αν πραγματικά θέλουν να αντιδράσουν στην κοινωνία, πλανώνται να πιστεύουν ότι εγώ είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για να το κάνουν. Για την εμπλοκή της συζύγου του Άννας Νταλάρα με την πολιτική απαντά. Την Άννα την αγαπάω, την εκτιμώ, τη στηρίζω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την ψηφίζω κιόλας. Χτες βράδυ, σε συνέντευξή της στον Νίκο Ευαγγελάτο, στον Sky στις 8, μίλησε και έδωσε την απάντησή της σχετικά με την πρωτοφανή επίθεση εις βάρος του σύζυγου της Γιώργου Νταλάρα. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι αυτός που είναι και έχει την ιστορία του, δεν έχει ανάγκη να τον υποστηρίξει κανένας, στέκεται στα πόδια του και κάνει αυτό που πιστεύει και ανάβει το φως και μας κοιτάει στα μάτια με αυτό που έκανε. Όμως η δημοκρατία είναι για όλους και για τους πολλούς και για τους λίγους και πρέπει να τη σεβόμαστε. Μερικοί είχαν μια διαφορετική άποψη και το σεβόμαστε μέχρι εκεί όσο εκφράζουν την άποψή τους. Από εκεί και πέρα η βία στον πολιτισμό και στη δημοκρατία δεν έχει καμία θέση. Γιατί γίνεται αυτό, λέτε, κυρία Νταλάρα, γιατί συμβαίνουν αυτά, ειδικά στο πρόσωπο του Γιώργου Νταλάρα? Γιατί υπάρχει μια προσπάθεια αποδόμησης ό,τι είναι σταθερού και ό,τι έχει πρόταση. Είναι ντροπή να αντιμετωπίζουμε έναν καλλιτέχνη όπου έχει προσφέρει τόσα πολλά και με τέτοια συνέπεια στην ελληνική κουλτούρα τα τελευταία χρόνια με αυτό το χυδαίο τρόπο. Όσο και να διαφωνούμε ιδεολογικά μαζί του, όλοι μας έχουμε τα καλά μας και τα κακά μας, ας αναδείξουμε ο ένας το καλό του άλλου για να βρεθούμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Τι αντιδράσεις τώρα για ούρτια και τέτοια, είναι λίγο τετιμπόικες. Αλλά ξέρετε και οι αντιδράσεις του κόσμου, οι όποιες αντιδράσεις, θα πρέπει να λαμβάνονται πάρα πολύ σοβαρά υπόψη.